Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Σασμός. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια, τη στιγμή που τα ψέματα είχαν αρχίσει να δηλητηριάζουν έντονα τη σχέση τους, ο Λευτέρης πήρε τη μεγάλη απόφαση να αποκαλύψει την πραγματική του ταυτότητα, δηλαδή το γεγονός ότι είναι μυστικός αστυνομικός. Από εκείνη την ώρα και μετά το ζευγάρι ήρθε ακόμη πιο κοντά και μάλιστα η Θοδώρα του είπε πως όχι απλά θα σταθεί στο πλευρό του και στις επαγγελματικές απαιτήσεις του, αλλά και πως είναι βαθιά περήφανη για την αποστολή που έφερε εις πέρας ο αγαπημένος της απέναντι στο αφεντικό του, τον Ευθύμη Φαρμάκη. Και ενώ αρχικά ο Παντελής και η Άννα διατηρούσαν τις επιφυλάξεις για τη σχέση της θυγατέρας τους, τελικά έδωσαν την ευχή τους μέσα από την καρδιά τους. Πόσο μάλλον όταν τους ανακοίνωσε στο δεύτερο κύκλο πως στα σπλάχνα τους κρύβει τον καρφό του έρωτά της. Δηλαδή, ότι είναι έγκυος. Σύσσωμη η οικογένεια Αγγελάκη πέταξε τη σκούφια της και άρχισε να κάνει όνειρα για τότε που θα κρατήσουν στα χέρια τους το νεότερο μέλος της οικογένειας. Η Θοδώρα είχε μετανιώσει για τις πράξεις της απέναντι στον Πετρή Βρουλάκη και το κοινό κατάλαβε στα τέλη του κύκλου που προηγήθηκε, όπου και ήθελε να μιλήσει στη Μαρίνα. Παράλληλα, πλήρωσε για κάποια από τα κρίματά της. Στην αρχή λοιπόν του τρίτου κύκλου που θα ακολουθήσει θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να της χαρίσει ότι στερήθηκε και κυρίως για να φορέσει τον ηφικό με την εφανώς φουσκωμένη κοιλιά της. Ο γάμος τους θα γίνει στο χωριό τηρώντας την παράδοση με καλεσμένους όλους τους κατοίκους του χωριού. Κουμπάρι θα είναι η Μαρίνα και ο Αντώνης που δεν θα κρύψουν τη συγκίνησή τους. Καθένας για τους δικούς του λόγους. Η Άννα θα κλαίει, ενώ ο Παντελής αμέσως μετά το μυστήριο που θα τελέσει, φυσικά ο Παπαμιχάλης θα κερνάει όλο το χωριό. Να ζήσετε και να είστε πάντα ευτυχισμένοι, παιδιά μου. Και με ένα πόνο, Θοδώρα μου, θα πει στο ζευγάρι, πρώτη απ' όλους η Κατερίνα και λίγο αργότερα ο Αστέρης με την Αργυρό. Ευχές θα δώσουν όμως και οι νεότεροι, όπως ο αδερφός της Θοδώρας, ο Μανώλης με την Τζέννη. Και στα δικά σας και σύντομα. Τώρα, ειδικά που έμαθα πως θα μείνετε μαζί στο χωριό, ένας λόγος παραπάνω θα τους πει. Η νύφη εισπράττοντας αμηχανία. Το γλέντι που θα στηθεί έξω από το οικογενειακό καφενείο θα κρατήσει μέχρι πρωί υπό ήχους κριτικής μουσικής. Θα έδινα τα πάντα για να ήταν κοντά μας αυτή τη μέρα και η μητέρα σου. Είναι σημαντική για μένα η παρουσία της στη ζωή μας. Και αυτό που σου είχα πει πριν καιρό, πως θέλω να την πάρουμε στο σπίτι μας όταν γεννηθεί το παιδί μας, το εννοώ. Θα πει Θοδώρα στον άντρα της και εκείνος θα της κλείσει το στόμα με ένα φιλί ευτυχισμένος.